σαν αυτή αντίστοιχη που έχω ακούσει ότι έχει μπει και εσύ, ότι ένας τύπος σου πήρε τα χρήματα σου αυτό και τα λοιπά. Εγώ όμως το πήρα πάρα πολύ βαριά πρώτον. Εγώ το πήρα βαριά πολύ. Δηλαδή για πόσα λεφτά μιλάμε, ρε Μίλτο? Με τα τότε δεδομένα, ας πούμε, γύρω στα 250-280 εκατομμύρια δραχμές. Μιλάμε σημερινά, δηλαδή είναι, ένα εκατομμύριο ευρώ. Δεν είναι όμως αυτό το θέμα. Το θέμα δεν ήταν μόνο αυτό. Το θέμα ήταν ότι είχα ανοίξει τότε τις καινούργιες μου εταιρείες. Εσύ τότε επαγγελματικά τι έκανες 13 χρόνια πριν? Έκανα τηλεόραση. Στον Πάρισον τότε. Και έκανα... Τον Πάρ ήρθε μόλις μου είχε συμβεί αυτό. Μόλις σου είχαν φάει τα λεφτά. Και τον Πάρ το έκανα επειδή είχα πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη τα χρήματα. 2001. Αλλά, ναι, ακριβώς. 2000, Γενάρη του 2 ήταν τον Πάρ. Και ήμουνα σε μια κατάσταση πάρα πολύ άσχημη τότε. Δηλαδή, κοιμόμουν μόνο 2 ώρες την ημέρα περίπου. Ξύπναγα μέσα από τον ύπνο μου με κλάματα. Γενικά με τα χρήματα, ας πούμε, προσπαθούσες να τα μαζεύεις? Ήσουν ένας άνθρωπος ο οποίος έκανες έξοδα τότε, ας πούμε, στις καλές εποχές και τις Όχι, κοίτα, δεν είμαι φιλοχρηματός, το ξέρει όλος ο κόσμος αυτό. Ε, παιδί μου, ήταν οικονόμος, ήσουνα. Ή σπάταλος. Όχι, δεν ήμουν σπάταλος. Δεν ήσουν σπάταλος. Αλλά δεν ήμουν οικονόμος ποτέ. Είμαι πολύ. Λένε όλοι ότι είμαι τρυπιοχέρης, ας πούμε. Ναι. Αλλά το θέμα ξέρεις δεν είναι αυτό. Και είχε πέσει, ξύπναγες λοιπόν το βράδυ που λες. Δεν κοιμάσαι. Ναι, λοιπόν, οπότε δεν μίλαγα για ένα χρόνο περίπου. Κατάθλιψη. Δεν μίλαγα. Βαριά, άσχημη. Και άνοιγε μόνο ο διακόπτης εκείνο το 3ωρο που έπρεπε να κάνω τον μπαρ. Και αν θυμάστε, τον μπαρ ήταν ίσως το μοναδικό reality στο οποίο ο κόσμος έχει γελάσει πάρα πολύ. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Μεγάλη επιτυχία. Ναι, εμένα ξέρει, αυτό που με ενδιαφέρει πάντα ήταν να κάνω πράγματα. Δηλαδή, όταν έκανα ψυχαγωγία, όχι στην ενημέρωση. Αν και με τον Παπαδάκη, ας πούμε, στο Καλημέρα Ελλάδα, κινούμασταν κάπου ανάμεσα. Ναι. Τον πείραζα πάρα πολύ τον Γιώργο. Εμένα ξέρει, με ενδιαφέρει ο κόσμος να γελάει, να γελάει. Και επειδή έχω μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον τέτοιο, ας πούμε, έχω γεννηθεί μέσα στη σάτυρα, μέσα στην επιθεώρηση, μέσα στο θέατρο. Με έχουν μεγαλώσει όλοι όσοι ξέρετε από τον ελληνικό κινηματογράφο, όσοι μεγάλοι ηθοποιοί, ξέρετε. Mm-hmm. Αλλά και καλλιτέχνες, ξέρω εγώ. Έχω μεγαλώσει με τους μεγαλύτερους της εποχής, εν πάση περιπτώσει, κομμωδιογράφους, σκηνοθέτες, δημιουργούς. Ναι. Τώρα, εγώ δεν έχω καταλάβει το εξής. Εσύ λες, πέρασες την περιπέτεια εκείνη που σου στήχησε πάρα πολύ. Ουσιαστικά βγήκες μόνο και εκτός δουλειάς. Δηλαδή, μετά τον μπαρ είπες ότι τα παρατάω όλα και θα ασχοληθώ μόνο με την εταιρεία του ίντερνετ που είχες. Όχι. Δεν σταμάτησα εταιρείες, σταμάτησα πάντα. Είπα, θα ασχοληθώ μόνο με το νομικό μου θέμα. Α, αποκλειστικά. Και αυτό. Και δεν έχεις καταλάβει εσύ, γιατί σε άκουγα που είπες ότι έχεις μπει σε μια ιστορία και ότι είναι τώρα 3 χρόνια και όπου να είναι θα αυτό. Είπες και διάφορα τέτοια. Κάνεις λάθος, Γιώργο μου. Δεν ξέρεις σε ποιο κόσμο ζεις. Και να σου πω και κάτι, δεν ξέρεις τι έχεις να τραβήξεις. Εσύ δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Ακόμα 13 χρόνια μετά. Είσαι σε δικαστικές. Ακόμα 13 χρόνια μετά, κάποια δικαστήρια ακόμα, κακουργήματα λέω, ναι. Δεν έχουν δικαστεί ούτε για πρώτη φορά, το πιστεύεις? Για να καταλάβω. Βέβαια. Και 13 χρόνια μετά από αυτή την απάτη. Και όταν τελειώσουμε σήμερα από εδώ, θα καθίσω να σου μιλήσω λίγο, να σου πω 2 κουβέντες. Αν θέλεις δηλαδή, για να σε βοηθήσω. Και εσύ τότε ήμουν τυχερός ως εξής.